Βασίλειο των Βράχων, η μορφή του Θεού χαραγμένη στη σκληράδα της πέτρας. Μια ανάσα ο Θεός. Εδώ ψηλά ο άνθρωπος πειθαρχεί τα πάθη του, νικά τις αδυναμίες του, προσπαθεί να ανακαλύψει το αρχείο της ψυχής του. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλόμενος φώσος σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρην, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Μάντιν Οδυσσέα Ευρυτάν στέψη λεός. Μετά από 50 χρόνια έχω τη μεγάλη χαρά να σας βλέπω εδώ στον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα, στον Προυσό της Ευρυτανίας, που αποτελούσε το διάβα από την Αιτωλία, την παιδινή Αιτωλία, μέχρι τη χώρα του Ευρύτρα, την Ιχαλία. Όλη αυτή η διαχρονικότητα της περιοχής με συγκινεί και με διασκεδάζει αφάνταστα. Πάνω των Αγίων για τη Θεοτόκου τη Συνειρήνη δώσιμη και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων διευκών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον Χριστόσον ημάς. Οι Μακεδόνες με τους Αιτωλούς δεν είχαν και τις πιο άριστες σχέσεις. Ο έγγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Κάσανδρος, περνώντας στην ορεινή Αιτωλία που είναι η κοιλάδα του Καρπινησιώτη, του Προυσιώτη και στη συνέχεια η περιοχή του Θέρμου, θυσίασε στο Μάντιν Οδυσσέα σε κάποιον υδρολατρικό ναό που υπήρχε, υδρολατρικό ναό ή μαντίο που υπήρχε σε αυτό το διάβα, σε αυτή την πορεία. Πιθανολογείται ότι αυτός ο υδρολατρικός ναός ήταν ή εδώ στο μοναστήρι ή στην πλησιέστερη εγγύς περιοχή, δηλαδή στο φαράγγι του Προυσιώτη. Σαν την μέση τα έψασαν τη σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμε Θεοτό και Παρθένε. Εν της ακήγατη εξού προσδιφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών. Γεγονός είναι ότι το μαντίον του Οδυσσέα είναι αποδεκτό από την παγκόσμια φιλολογική επιστημονική κοινότητα. Οπωσδήποτε ο χώρος εδώ σε αυτή την περιοχή προσφέρεται. Αν ένα μαντίο έγινε σε ένα λαγκάδι του Παρνασσού, δεν βλέπω γιατί να μην υπάρχει και ένα μαντίο στα λαγκάδια του Πανετολικού Όρους. Η ιστορία της Μονής αρχίζει από την περίοδο της τελευταίας οικονομαχίας
Υπήρχε λοιπόν στην Προύσα της Μικράς Ασίας ναός επ' ονόμα της Θεοτόκου της Επρουσιωτήσης και ένα αρχοντόπουλο που ευλαβεί το πολύ την Παναγία την Προυσιώτησα πήρε την εικόνα, προτού ενεργοποιηθεί το διάταγμα και έφυγε προς τα μέρη της Ελλάδος. Χάνοντας την εικόνα του αρχοντόπουλο, ήρθε σε αυτό το χώρο που είναι σήμερα ο θρόνος της Παναγίας, σε αυτό το μικρό παρεκκλήσιο, το οποίο είναι η πρώτη κεντρική εκκλησία της Μονής, και παρουσιάστηκε ξημερώντας 23 Αυγούστου με μια πύρινη στήλη εν είδη πυρσού και σημάδεψε την άφηξή της, τη θαυματολογική άφηξή της. Απέναντι εκεί που είναι σήμερα το κημητήριο της Μονής, εκεί υπήρχαν καλύβες που βόσκανε τα γίδια τους διάφοροι κτηνοτρόφοι εδώ πέρα κατά το θέρος, και βλέποντας 22 προς 23 Αυγούστου αυτή την πύρινη στήλη σαν πυρσό, σημάδεψαν την άφηξη, τη θαυματολογική άφηξη της Αγίας Εικόνας. Γι' αυτό λοιπόν και η εικόνα αυτή της Παναγίας έχει δύο επωνυμίες. Προυσιώτησα μεν, διότι ήρθε από την Προύσα της Μικράς Ασίας, πυρσώτησα δε από το σημείο με το οποίο φανέρωσε τη θαυματουργική της αφήξης. Καθώς βλέπετε και μόνοι σας προσφέρεται ο τόπος αυτός για κρύπτες, το απόκρημνο της περιοχής και τα λοιπά ευνοούσε να κρύψουν τις εικόνες. Και μάλιστα η εικόνα λέγεται εικόνα του Αγίου Λουκά, που φιλοτέχνης αυτής της εικόνας της Παναγίας, οι οποίες είναι αρκετές και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Στην Πολώνια που ήρθα 50 χρόνια εγώ, η πολιούχος της Μπολόνιας είναι η Μαντόνα της Σαν Λούκα, η Παναγία του Αγίου Λουκά. Το αρχοντόπουλο με την πάροδο των ετών και με τα θαύματα της Ιεράς Εικόνος έγινε γνωστή στην γειτονική φτιότητα, ήθελε να προσκυνήσει την Παναγία, την Ιερά Εικόνα, την ανεγνώρισε, κατάφερε να πείσει τους εδώ κτηνοτρόφους και ότι αυτή που ανοίξει αυτόν, αυτό τη μετέφερε κλπ. Προσπάθησε λοιπόν, αφού τους φιλοδόρησε χρυσά νομίσματα εκεί πέρα, πήρε την εικόνα, αλλά στη διαδρομή προς το Καρπενήσι ξεποζέψανε το βράδυ για να συνεχίσουν το πρωί και η εικόνα πάλι ήρθε σε αυτόν τον τόπο, επιστρέφοντας να την πάρουν, νομίζοντας ότι την υπέκλεψαν κατά κάποιο τρόπο. Άκουσε μια φωνή που με απλά λόγια είπε στο αρχοντόπουλο ότι εγώ αυτόν τον τόπο διάλεξα, σε αυτή την αγρεφή, στους απλούς ανθρώπους, δεν θέλω ούτε σε μεγάλα κέντρα, ούτε σε μεγάλες πόλεις. Έλα εκεί πέρα να με υπηρετήσεις και να σώσεις την ψυχή σου. Πέτρα είναι το σύμβολο της αιωνιότητας. Κανένα αρρωγικό δεν αντέχει στον χρόνο. Πέτρα συμβολίζει στο υποσυνείδητο των ανθρώπων και την αιωνιότητα αλλά και τη σκληράδα. Εμείς εδώ στον Προυσό γεννηθήκαμε μέσα στην πέτρα. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Ο άνθρωπος, ανάλογα με τη χρήση που κάνει του χρόνου και του υλικού στοιχείου που είναι η πέτρα, αυτός δίνει η αξία ή απαξία στα πράγματα. Ο χρόνος είναι άπιαστος, είναι μια μονάδα μετρήσεως που στην ουσία δεν υπάρχει, είναι παρόν, μέλλον, παρελθόν. Από τη στιγμή που είπαμε κάτι, πέρασε, δεν υπάρχει.
το μόνο στοιχείο το οποίο εδώ μπορεί να επιζήσει το υλικό στοιχείο είναι η πέτρα. Άλλο στοιχείο εδώ ότι να είναι φθήρεται με την παγωνιά, με την υγρασία κλπ. Παλαιότερα βέβαια που δεν υπήρχε πρόσβαση οδική, με τα ντόπια στοιχεία δουλεύανε εδώ πέρα και φτιάνανε ας πούμε τα χτίρια. Το παλαιότερο κτίσμα που υπάρχει σήμερα στο συγκρότημα της Ιεράς Μονής είναι αυτό το εκκλησάκι εκεί που είναι ο θρόνος της Παναγίας, το προσκυνητάρι που λέμε της Παναγίας, το οποίο κατά τους ειδικούς, τους αρχαιολόγους είναι 1000 ετών. Ψυχή για να σωθεί χρειάζεται μια έρημο. Εδώ η ακαλλιέργητος άμπελος της ψυχής θα συναντήσει τον καλό καλλιεργητή της, τον ίδιο το Θεό. Μοναχός είναι η τάξης, το εξαγνισμένο σώμα, ο φημισμένος νους, μια διαρκής βία προς την ανθρώπινη φύση, μια αδιάκοπη φυλακή των αισθήσεων. Ο Άγιος Νικάνορας ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη για να έρθει εδώ στο μοναστήρι. Στη διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη προς εδώ σταμάτησε στη Βέρεια. Στη Βέρεια συναντήθηκε με τον Άγιο Διονύσιο τον Ενολύμπο που είναι τώρα και είχαν πνευματικές συζητήσεις. Ο Άγιος Νικάνορας του είπε ότι φεύγει από τη Θεσσαλονίκη να έρθει εδώ στο όρος Καλλίστρατο που βρισκόμαστε σήμερα εμείς εδώ για να βρει ένα παλιό ασκηταριό και να ασκητέψει. Ο Άγιος Διονύσιος τον ακολούθησε και όταν ήταν να περάσουν το ποτάμι τον Αλιάκμονα από τη μια μεριά στην άλλη, επειδή τότε εκείνη την εποχή είχε πάρα πολλά νερά, δεν μπορούσαν να περάσουν το ποτάμι. Ο Άγιος Νικάνορας προσευχήθηκε, έβγαλε το ζωστικό του το ράσο, το έβαλε μέσα στο ποτάμι και γίνει και ένα ξύλο. Κάθισε πάνω και πέρασε την απέναντι πλευρά του ποταμιού και έτσι έφτασε μέχρι το μοναστήρι εδώ. Ο Άγιος Διονύσιος όμως δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο πράγμα. Ίσως ο Θεός ήθελε να τον εστείλει στον Όλυμπο. Η ζωή εδώ στο μοναστήρι ξεκινάει από όταν ήρθε ο Άγιος Νικάνορας. Έμεινε 18 χρόνια ολομόναχος πίσω από το μοναστήρι σε ένα ασκηταριό που είναι απόκρημνο δίπλα στο ποτάμι. Ακούστηκε φωνή εξ ουρανού και του είπε ότι να ανέβει στο όρος εδώ και θα βρει μια σπηλιά με την εικόνα της μεταμορφώσης του Σωτήρος. Εκεί θα χτίσει και μοναστήρι. Έτσι ο Άγιος έκτισε το 1534 την εκκλησία της μεταμορφώσης του Σωτήρος και σιγά σιγά άρχισε και έκτισε το μοναστήρι γύρω γύρω. Εκείνη την εποχή μαζευτήκανε γύρω στους 40 μοναχούς και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη ζωή εδώ στο μοναστήρι.
ζούμε, προσευχόμαστε, διακονούμε εδώ το μοναστήρι, τον Άγιο Νικάνορα, παίρνουμε τη δύναμη από αυτόν και έτσι συνεχίζουμε το έργο καθημερινά. Δεν αισθανόμαστε μόνοι μας από την ώρα που αυτό που επιλέξαμε είναι επιλογή δική μας. Αισθανόμαστε τη ζωή μας γεμάτη από αγάπη προς το Θεό, αγάπη προς τους ανθρώπους, αγάπη προς αυτό που κάνουμε και έτσι η ζωή είναι πάντα γεμάτη. Είμαστε μέσα στην κοινωνία κι εμείς. Προσευχόμαστε για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα η κοινωνία μας και με τον κόσμο που έρχεται εδώ στο μοναστήρι προσπαθούμε αυτή η αγάπη να τη δείχνουμε. Ήρθαν και πήραν κάτι και δεν ήρθαν και έφυγαν χωρίς να πάρουν. Αυτή είναι και η χαρά των μοναχών. Ανάλαφρο το φτερούγισμα του αθέατου πουλιού. Τίποτα δεν ταράσει την ακοφαντική ησυχία, σαν η σιωπή να είναι βαθύτερη από το σκοτάδι. Το τοπίο φυσικό και αυκιασίδωτο από κάθε ανθρώπινη παρέμβαση σου προσφέρει κάθε στιγμή τα αμέτρητα πρόσωπά του. Βρισκόμαστε στην επαρχία Βοΐου, στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, στο περιοχή Πενταλόφου. Η αρχική της ίδρυση της Μονής ξεκινάει από το 1453, με την άλωση της πόλεως. Το πρώτο μοναστήρι ήταν επί ονόματι των Ταξιαρχών και ήταν στην περιοχή Φτέρη. Επειδή εκεί ήταν η δίωδος των Τουρκοαλβανών και λαιλατούσαν συνεχώς το μοναστήρι, αναγκάστηκαν οι μοναχοί τότε να εγκαταλείψουν την περιοχή αυτή και να χτίσουν το παλιό το μοναστήρι πάλι επί ονόμη των Ταξιαρχών, το 1600. Ενδιάμεσα 1600 με 1700 παρουσιάζεται η εικόνα της Αγίας Τριάδος. Βρέθηκε μόνη της. Η περίπτωση είναι ότι την έβλεπε ο τότε ηγούμενος, ο ιδρωτής της Μονής. Φυσικά έβλεπε ένα φως αυτός. Το μοναστήρι εκείνα τα χρόνια φιλοξενούσε και τους κλέφτες. Ένα μεσημέρι που τρώγανε, πέσανε στη συζήτηση επάνω και σηκώνει το αρχηγός τους και λέει: «Αυτό το φως εμείς το βλέπουμε και τη μέρα, όχι μόνο τη νύχτα. Αλλά δεν ξέρουμε τι είναι». Η ταπεινότητα σε όλο της το μεγαλείο, σε τούτο το παλιό μονάστηρο. Στον ιερό χώρο, ό,τι όριζε το πριν, συνεχίζει να ορίζει και το μετά. Ολόκληρη αλήθεια στην απλότητά της, καλά φυλαγμένη στην πέτρα και το χρόνο. Κάνει σύναξη ο ηγούμενος τους μοναχούς, είχε 30 μοναχούς τότε. Και πάνω επάνω και μέσα στο δέντρο ήταν η εικόνα της Αγίας Τριάδος. Θα ήθελα να την κατεβάσουν κάτω, ήταν ασήκωτη, δεν σηκώνονταν η εικόνα.
Μετά από κάμποσα χρόνια ο Τένος πήρε φωτιά. Μετά από 15-20 μέρες περνούσε ένας τζομπάνος του μοναστηριού. Γιατί εκείνα τα χρόνια το μοναστήρι είχε 5.000 γεδοπρόβατα. Ήταν στην ακμή του. Πολύ πλούσιο το μοναστήρι. Στα 500 μέτρα απόσταση βρήκε την εικόνα κάτω από ένα θάμνο. Κατεβαίνει κάτω, λέει στον ηγούμενο, Γέροντα, λέει, βρήκα την εικόνα. Α, αποκλείεται, λέει ο Γέροντας, λέει, με τόση πυρκά οι άλλοι να βρεθεί η εικόνα. Πάνε, όντως βρίσκουν την εικόνα κάτω από το θάμνο, την κατεβάζουν κάτω. Τότε είδε σε όραμα και τον λέει, θέλω να μου χτίσει το σπίτι μου. Στην αρχή το νόμισε σαν όνειρο. Και τρίτη φορά, και δεύτερη φορά και τρίτη, την τρίτη φορά μάλιστα σε απειλητικό τόνο. Και του λέει, καλά, λέει, σου είπα να μου χτίσει το σπίτι και εσύ αμιλήσεις, του λέει. Λέει, δεν ξέρω πώς να στο χτίσω, δείξε με, λέει, πώς θες να στο χτίσω, πού θες να στο χτίσω και θα στο χτίσω, λέει. Και όταν σηκώθηκαν το πρωί, βρήκαν χαραγμένο το ναό και βαλμένα τα πρώτα θεμέλια. Η εύοσμος φύση, η τέρψη του νου και η ευωδία της ψυχής. Αγαπούσα τη μοναχική ζωή και βρήκα το μοναστήρι στον δρόμο μου και είπα ότι σε αυτό το μοναστήρι θα μείνω οριστικά ως μοναχός. Τότε ήμουν 17 χρόνια. Ήξερα εγώ ότι θα έρθω εδώ. Κάποιος άλλος κατευθύνει τους μοναχούς, όχι οι μοναχοί μόνοι τους. Λυπημένη ψυχή, απασχολημένη με τη συχνή μνήμη του θανάτου, οδύνει βαθιά και λύπη και πένθος, αλλά και αγάπη και αγνότητα. Ο γλυκασμός των αγγέλων των θλιβωμένων την χαράν. Αμήν Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αλήθειά σου. Εισάκουσόν με τη δικαιοσύνη σου και μη σε κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί στην όποιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσεν ει γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνου και κηδίασεν υπε με το πνεύμα μου, εν ημί εταράχθη η καρδία μου. Η φύση είναι πάντα ωραία. Μιλά με τα φυτά, με τα λουλούδια σου, ωραία. Μια μέρα βάδιζα μέσα στο δρόμο, σε ένα σημείο βλέπω σηκωνόταν το χώμα. Απόρρισα κι εγώ και λέω, τι σηκώνεται έτσι το χώμα, στα καλά καθούμενα να σηκώνει το χώμα. Και όταν πλησίασα και το σκάλισα λιγάκι, πετάχτηκε το ολόκληρο μανιτάρι. Ζώα υπάρχουν πολλά, πολλών ειδών. Ιδίως η περιοχή σηκώνει, αρκούδες έχει πολλές, αλλά είναι ακίνδυνες αυτές, αν δεν τις πειράξεις δεν σε πειράζουν. Πιο επικίνδυνη περίοδος για αυτά είναι όταν έχουν τα μικρά τους. Έτυχε μια μεγάλη Πέμπτη, πήγαινε να εξυπηρετήσει ένα χωριό, να βοηθήσει τον παπά που ήταν γέρος να διαβάσει τα Ευαγγέλια. Στον δρόμο που πήγαινε βρήκα δύο αρκουδάκια και παίζανε όπως παίζουν τα μικρά τα σκελάκια όταν είναι πολύ μικρά. Και παίζανε και εγώ σταμάτησα με το αυτοκίνητο και τα χάζευα. Το βλέμμα της αναζήτησης και ο καρπός του ευλογημένου δέντρου. Η ποίηση της ύλης. Ένα ανοιχτό βιβλίο που αποκαλύπτει την ταπεινή μας πραγματικότητα. Η ζωή μου είναι το μοναστήρι. Η
ζωντανή παρουσία έχει να κάνει. Γιατί τη χρειαζόμαστε και αυτήν. Και αυτήν τη χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε και τη Γερουσία. Ζητάμε τις γνώμες τους, τις συμβουλές τους, αλλά χρειαζόμαστε και την νεολαία. Από το γέρο πάλι τη συμβουλή του και το νέο πάλι τον τη δύναμή του και δούλεψε. Λείπες δεν αισθάθηκα καθόλου. Πολύ μηδαμινές θα ήταν. Ήταν μάλλον οι αρχές ήταν. Κάθε αρχή και η δυσκολία. Αλλά οι χαρές είναι πάντα χαρές. Γαλήνη ερημιάς, ασφαλές καταφύγιο, ιερή φωλιά. Απόστολοι εκ περάτων. Ταπεινοί υπηρέτες αναλώνουν το βίο τους, χτίζοντας και ανασταίνοντας τους ναούς του Θεού. Το χωρίο κυδεύσατε μου το σώμα.